Πριν ξεκινήσει το βίντεο, με αφορμή μια ερώτηση που μου είχε γίνει στα σχόλια και μια συζήτηση που είχα χθες με φίλους, να σας ανακοινώσω το νέο στόχο του καναλιού, μιας που με ρώτησαν και στα σχόλια και το κουβέντιαζα και χθες. Λοιπόν, ο νέος στόχος του καναλιού όσον αφορά τις συνδρομές είναι 3.000 μέχρι και το Δεκέμβριο. Για να δούμε θα τα καταφέρουμε. Και γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο φιλοσοφικό. Είμαστε όπως πάντα σε ένα μαγικό τοπίο με πλάσματα. Σήμερα είμαστε στην περίφραξη των μεγάλων παύλα μικρών δεινοσαύρων. Λοιπόν, στο Q&A είχα μια ενδιαφέρουσα ερώτηση που με ρώταγε ένας φίλος. Δεν θυμάμαι ακριβώς όλα την ερώτηση λέξη προς λέξη, αλλά πάνω κάτω με ρώταγε αν θα έπρεπε να εξολοθρεύουμε το αφρικανικό είδος μάντης, εφόσον είναι ένα ξενικό είδος όπου απειλεί και με εξαφάνιση τα δικά μας ντόπια είδη. Και εγώ, όπως είχα πει στο Q&A, πήρα αυτή την ερώτηση και την γενίκευσα για να κάνω ένα γενικότερο βίντεο για τα ξενικά είδη. Και το ερώτημα είναι, όπως είδατε και στον τίτλο, πρέπει να εξολοθρεύουμε τα ξένα είδη ή όχι. Και εδώ θα σας λύσω την απορία. Αρχικά υπάρχουν δύο κατηγορίες που θα αναλύσουμε. Τα ξενικά είδη όπου εισέρχονται σε έναν χώρο κατά τη θέλησή τους, δηλαδή από εισαγωγή ανθρώπων που τα έχουν φέρει και δραπέτευσαν ή τα απελευθερώσαν ανάλογα την περίσταση και τα ζώα. Και υπάρχει και η δεύτερη περίπτωση όπου φυσικά ένα ζώο μετακομίζει και πηγαίνει σε ένα άλλο οικοσύστημα. Θα αναλύσουμε και τις δύο περιπτώσεις, γιατί και οι δύο είναι εξίσου ενδιαφέρουσες. Ας πάρουμε όμως πρώτα την πρώτη περίπτωση και την πιο συνηθισμένη, την τεχνητή μεταφορά ζώου από το ένα οικοσύστημα στο άλλο, με λίγα λόγια την μεταφορά από άνθρωπο. Όπως π.χ. το αφρικανικό μάντις, όπου είναι ένα πολύ εύκολο pet που εισάγεται στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα βέβαια να απελευθερώνεται από πολλούς ιδιοκτήτες, εφόσον αναπαράγονται σε μεγάλους αριθμούς. Μια θηλυκιά μπορεί να κάνει μέχρι και 4 αυγόσακους, άμα είναι καλοθρεμένη. Από εκεί μέσα θα βγουν εκατοντάδες μωρά συνολικά από όλους τους αυγόσακους. Εννοείται πως ένας άνθρωπος δεν μπορεί να τα συντηρήσει όλα αυτά και θα τα μολύσει προκειμένου να βρουν τον δρόμο του στη φύση. Χωρίς βέβαια να σκεφτεί απαραίτητα ότι αυτά τα πλάσματα θα έχουν αρνητική επιρροή στο τόπιο οικοσύστημα. Και δεν μιλάω μόνο για τα μάντις, υπάρχουν πολλά είδη που έχουν εισαχθεί σε χώρες, είτε έχουν εισαχθεί ως pet, είτε έχουν εισαχθεί κατά λάθος από ατύχημα, είτε έχουν εισαχθεί για ανόητους λόγους. Λοιπόν, ποιοι είναι οι λόγοι που μπορεί να εισαχθεί ένα ζώο σε μια χώρα όμως? Πρώτον, στην τωρινή εποχή μας τουλάχιστον, είναι το εμπόριο. Όπως το μάντις, όπως είπα, είναι ένα pet, οπότε γίνεται κάποια μάζοξη ατόμων από τη φύση ή γίνεται κάποια εκτροφή σε εκτροφή, δεν γνωρίζω ακριβώς τώρα πώς έφτασε στην Ευρώπη το εν λόγω είδος, ή γενικά άλλα είδη που είναι pet, όπως π.χ. η κοκκινομάγουλη ή η νεροχελώνα, όπου έχει γίνει ένα επίσης ξενικό είδος όπου απειλεί τα δικά μας ντόπια υδρόβια είδη στις λίμνες. Τέλος πάντων, είναι η εισαγωγή ως pet, ας το πούμε, για το εμπόριο στην τωρινή εποχή. Όπως είπα όμως, υπάρχει και η κατά λάθος μεταφορά. Όπως π.χ. τα ποντίκια, όπου είναι μικρά, ποντίκια και αρουραίοι. Είναι μικρά όντα τα οποία τρυπώνουν στα καράβια. Και όταν το καράβι φύγει από τη μια χώρα και πάει στην άλλη, αυτά τα πλάσματα θα κατέβουν μετά το ταξίδι προκειμένου να αναζητήσουν τροφή και νερό. Αυτοί είναι οι λαθρέοι επιβάτες όπου έχουν πάει σε πολλές χώρες, εννοείται χωρίς την επέμβαση του ανθρώπου σκόπιμα. Δεν νομίζω κανείς θέλει να μεταφέρει τέτοια ζώα από το ένα μέρος στο άλλο. Υπάρχει όμως, όπως είπα, και η ανόητη μεταφορά ζώων που γινόταν πιο παλιά. Και τι θέλω να πω με το ανόητη? Ας πούμε παλαιότερα, στην Αυστραλία, όταν είχε πρώτο απικηθεί από ανθρώπους, φέρνανε από την Αγγλία, εφόσον η Αυστραλία στην πραγματικότητα πρόκειται για αγγλόφωνους ανθρώπους που κατάγονται από την Αγγλία, φέρνανε μαζί τους σκόπιμα αλεπούδες προκειμένου να συνεχίζουν και στην Αυστραλία το ετήσιο σπορ του κυνηγιού της αλεπούς. Βέβαια,
Τα πράγματα γίνανε πιο μοντέρνα, το κυνήγι αλεπούς θεωρείται πλέον κάτι βάρβαρο και ανόητο και περιττό και στην Αυστραλία τουλάχιστον δεν πραγματοποιείται πλέον. Όμως οι αλεπούδες δεν εξαλείφθηκαν από το κυνήγι που γινόταν παλαιότερα. Έχουν αναπαραχθεί και έχουν εξαφανίσει μάζες και μάζες από μικρά μαρσούπια και άλλα μικρά πλάσματα ντόπια της Αυστραλίας. Επίσης υπάρχουν και τα πλάσματα δραπέτες των ανθρώπων, όπως τα γουρούνια, που είναι ένα θέμα όχι μόνο στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα. Πολλά βίντεο που απεικονίζουν εντός εισαγωγικών αγριόχειρου, στην πραγματικότητα, άμα ξέρεις πάνω κάτω τη μορφή ενός αγριόχειρου και τη μορφή ενός οικώσου του χείρου, καταλαβαίνεις πως τα περισσότερα άτομα του κοπαδιού είναι υβρίδια μεταξύ εξημερωμένου και άγριου χείρου. Αυτά είναι τα ζώα δραπέτες. Κάτι συμβαίνει, κάποιο γουρούνι το σκάει, πεθαίνουν οι ιδιοκτήτες του και το ζώο καταφέρει να το σκάσει από το μπροχειοφτιαγμένο στάβλο του. Γιατί υπάρχει και αυτό το περιστατικό, π.χ. στην περιοχή μου. Λίγο πιο πέρα, μάλλον από την περιοχή μου, σε ένα βουνό, λέγεται πως ήταν δύο γριές, όπου είχαν ένα χειροστάσιο, όμως αυτές πέθαναν. Τα γουρούνια πεινάσανε, σπάσαν το φράχτη, που μάλλον δεν ήταν και πολύ δυνατός για να το σπάσουν, και φύγαν έξω και έκαναν υβριδισμούς με τους ντόπιους πληθυσμούς άγριου χείρου. Και πάνω κάτω, αυτές είναι οι τεχνητές εισαγωγές ξενικών ειδών. Είτε από εμπόριο, είτε από ατύχημα όπως τα λαθρέα προκτικά, είτε σκόπιμα ανόητα όπως π.χ. η αλεπού που είχε έρθει στην Αυστραλία μόνο και μόνο για να εκτελεί το σπόρο του κυνηγιού αλεπούς. Τώρα, αυτά τα ζώα που έχουν έρθει πρακτικώς χωρίς τη θέλησή τους σε ένα ξένο οικοσύστημα, πρέπει να τα εξολοθρεύουμε ή όχι? Αν το καλοσκεφτείς, η εξολόθρευση είναι η πιο τελική επιλογή και η πιο ακραία. Μόνο αν δεν υπάρχει δηλαδή άλλη επιλογή και πρέπει οπωσδήποτε να σωθεί ένα οικοσύστημα, η εξολόθρευση ίσως είναι η τελική απόφαση και η πιο ακραία, αν δεν υπάρχει κάτι πιο ήπιο. Βέβαια υπάρχει πάντα και η καλύτερη λύση, απλώς να γίνουν μαζικές μαζόξεις των ζώων, μαζικό κυνήγι εντός εισαγωγικών, το οποίο στην ουσία δεν θα κυνηγάει με σκοπό τη θανάτωση των ζώων, θα τα κυνηγάει, θα τα μαζεύει και θα τα στέλνει στο φυσικό τους οικοσύστημα. Για μένα η καλύτερη λύση είναι, αν υπάρχει κάποια λύση πέρα από τη μαζική εξολόθρευση, να πάρουν όλα τα ζώα, τα ξενικά από κάθε χώρα, δεν ξέρω τώρα σε ποιες χώρες έχουν εισαχθεί και τι ζώα, να γίνει μαζική μάζοξη των ζώων και να απελευθερωθούν στα οικοσυστήματα όπου και ανήκουν. Π.χ. αλεπούδες από την Αυστραλία να κυνηγηθούν, να συλληφθούν και να απελευθερωθούν στην Ευρώπη, Αμερική ή οπουδήποτε είναι το οικοσύστημά τους. Ή τα αγριογούρουνα, π.χ. σε διάφορες περιοχές, όπως στην Αυστραλία που έχουν κάνει μεγάλο θέμα, γιατί εκεί η Αυστραλία έχει μοναδικό οικοσύστημα και δυστυχώς εκεί έχουν απελευθερωθεί πολλά βλαβερά ζώα, όπως π.χ. αγριογούρουνα εντός αγωγικών, γιατί δεν είναι πραγματικά αγριογούρουνα, είναι υβρίδια μεταξύ ήμερων και άγριων. Και απειλούν τώρα με εξαφάνιση τους καζουάριους, έναν μαγικό δεινόσαυρο που δεν αξίζει να ταλαιπωρείται επειδή κάποιοι ανόητοι αφήσαν τα γουρούνια τους να το σκάσουν. Αυτά τα ζώα πρακτικώς δεν είναι καν άγρια. Δεν ανήκουν βασικά σε οικοσύστημα. Δεν μπορεί να τα πάρει κάποιος και να τα μολύσει σε δάσος. Είναι εξίσου ανεύθυνο και ας τα μολύσει σε δάσος που ανήκουν. Αυτά τα υβρίδια κανονικά πρέπει να συλληφθούν και να μπουν σε κάποιο εκτροφείο ξανά εκεί που ανήκουν. Γιατί στη φύση τα υβρίδια δεν ανήκουν απαραίτητα. Είναι ζώα που δεν κατάγονται άμεσα από τη φύση. Δεν έχουν τις ίδιες λειτουργίες με τα γνήσια προγονικά τους. Δεν είναι το ίδιο ζώο. Τέτοια ζώα υβριδικά, όπως τα υβριδικά αγριογούρουνα της Αυστραλίας, πρέπει να συλληφθούν και να μπουν σε κάποιο εκτροφείο ή έστω σε κάποιο οικοσύστημα το οποίο μπορεί όντως να τα χρειάζεται. Αλλά πρέπει να μαζευτούν όλα τα ξενικά είδη από όλα τα ξενικά μέρη που δεν ανήκουν. Εντάξει, τώρα σε αυτό το βίντεο ίσως φέρω την Αυστραλία πιο πολύ σαν παράδειγμα, γιατί στην πραγματικότητα είναι και ένα μέρος το οποίο όντως έχει πληγεί πολύ από τα ξενικά είδη. Σε άλλες χώρες δεν έχει γίνει τόσο μεγάλη ζημιά από ξενικά είδη και η Αυστραλία έχει ένα μοναδικό οικοσύστημα, ξαναλέω. Έχουν εξελιχθεί τα ζώα εντελώς διαφορετικά εκεί και δεν έχουν μάθει τις απειλές των άλλων ζώων του δυτικού πολιτισμού που έχουν έρθει εκεί πέρα. Αλλά εντάξει, όπως είχα δει σε ένα νεότερο, ήδη έχουν ξεκινήσει κατά κάποιο τρόπο οι μαζόξεις ξενικών ειδών. Είχα δει για μαζόξεις καμήλας, γιατί στην Αυστραλία υπάρχουν και καμήλες. Δεν θυμάμαι ακριβώς για ποιο λόγο τις είχαν φέρει,
Αλλά τέλος πάντων κάπως κατέληξαν καμήλες να ζουν στις ερήμους της Αυστραλίας. Αυτά τα ζώα, από όσο έμαθα, μαζεύονται, προκειμένου όμως να γίνουν γεύμα για αραβικά τραπέζια. Ναι, δεν ακούγεται και πολύ καλό τέλος για αυτά τα ζώα, αλλά τι να πεις, είναι μια αρχή κι αυτό, ποιος γνωρίζουμε. Εντάξει, καλύτερα βέβαια να απελευθερώνονται τα ζώα, δεν φταίνε να θανατωθούν σε κάτι, καλύτερα να απελευθερωθούν στις ερήμους ή να πάνε σε κάποιο πάρκο ζώων. Όπως και να έχει, οι μαζόξεις πρέπει να ξεκινήσουν παγκοσμίως, πιστεύω, κάποια στιγμή, και τα ζώα που δεν ανήκουν στα οικοσυστήματα να αντιμετωπιστούν ανάλογα και όσο το δυνατόν καλύτερα. Όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, η θανάτωση είναι η πιο ακραία για μένα λύση και η πιο τελευταία, αν δεν υπάρχει οπωσδήποτε άλλη λύση. Εγώ, ας πούμε, θα φρόντιζα να μαζευτούν τα ζώα και να σταθούν στις γεννήτωρες χώρες τους, με σκοπό βέβαια την απελευθέρωσή τους εκεί ή την ένταξή τους σε κάποιο πάρκο άγριας ζωής, ανάλογα και τι ζώα είναι. Οπότε, όσον αφορά τα ζώα τα οποία δεν πήγαν με τη θέλησή τους σε ξένες χώρες και οικοσυστήματα, όχι, δεν φταίνε σε κάτι για να τα αντιμετωπίζουμε απαραίτητα ως τέρατα που ήρθαν για να καταστρέψουν το οικοσύστημα. Ναι, είναι καταστροφικά μερικά από αυτά και σε ακραίους βαθμούς, αλλά και πάλι, το φταίξιμο είναι του ανθρώπου. Δεν είναι 100% normal να κατηγορούμε άμεσα και μόνο τα ζώα, αυτά είναι τα θύματα του ανθρώπου όπως πάντα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, όχι, για μένα δεν είναι λύση να θανατωθούν τα ξενικά είδη. Να, ας πούμε και το μάντις που είχε πει ο φίλος. Δεν έχει κάποιο νόημα να εξολοθρευτεί. Αν και βασικά τώρα μιλάμε για αρθρόποδο, αυτό δεν μπορεί να εξολοθρευτεί, γιατί ο μόνος τρόπος για να εξολοθρευτεί είναι να το ψεκάσουμε. Όμως με το ψέκασμα θα χαθούν και πολλά ντόπια είδη εντόμων. Δεν μπορεί να φτιαχτεί φάρμακο μόνο για ένα είδος. Εξάλλου τα αρθρόποδα έχουν τόσο γρήγορο ρυθμό αναπαραγωγής που σημαίνει ότι εξελίσσονται και πολύ πιο γρήγορα από τα άλλα ζώα. Γιατί κάθε μορφή ζωής, όπως γνωρίζετε, αν γνωρίζετε καλά από βιολογία, κάθε γενιά είναι και πιο τροποποιημένη. Απλώς επειδή ζούμε λίγο, εμείς δεν το βλέπουμε στα μάτια μας. Όμως τα άτομα, επειδή αναπαράγονται πολύ πιο γρήγορα, εξελίσσονται πολύ πιο γρήγορα. Το αφρικανικό μάντις είναι στη χώρα μας τουλάχιστον μισή δεκαετία πλέον. Τα έντομα, τα ντόπια, τα δικά μας έχουν εξελιχθεί σε έναν βαθμό για να αντιμετωπίζουν τον εχθρό. Οπότε δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Τα αρθρόποδα εξελίσσονται λόγω της γρήγορης αναπαραγωγής πολύ πιο γρήγορα. Δεν είναι τόσο άμεση απειλή ένα είδος. Ναι, δεν λέω, έχει εξολοθρέψει εντελώς σχεδόν τα ντόπια δικά μας ήδη, αλλά και πάλι, χάνεται ένας κυνηγός, έρχεται ένας άλλος τουλάχιστον στη θέση του. Οπότε τα θυράματα δεν θα γίνουν ανεξέλεγκτα. Γιατί άμα χανόταν τα ντόπια μάντις, ας πούμε χάνονται όλα τα ελληνικά είδη μάντις και μετά εξολοθρεύουν κάπως μαγικά και το αφρικανικό μάντις, πλέον δεν υπάρχουν μάντις που είναι ο πιο ενεργός κυνηγός. Οι ακρίδες θα γίνουν εκατομμύρια, θα τρώνε όλα τα φυτά, οπότε καταστροφή χειρότερη. Μετά θα γίνονται και άλλοι ψεκασμοί, μετά θα χαθούν και άλλα αρθρόποδα και πάει λέγοντας, και το οικοσύστημα απλώς θα καταστραφεί κατά τη γνώμη μου. Οπότε όχι, οι εξολοθρεύσεις αρθρόποδων είναι άσκοπες. Τα αρθρόποδα είναι ένα είδος που εξελίσσεται και προσαρμόζεται πολύ πολύ γρήγορα. Δεν έχει κάποιο νόημα να το κυνηγάμε. Οπότε φίλε, να απαντήσω και στην ερώτησή σου συγκεκριμένα για το μάντις, όχι. Τα αρθρόποδα για μένα δεν είναι κάτι το οποίο χρειάζεται εξολόθρευση ή οτιδήποτε άλλο. Προσαρμόζονται και εξελίσσονται σε χρόνο μηδέν. Όπως είπα, το αφρικανικό μάντις είναι ήδη μισή δεκαετία πλέον στη χώρα μας. Τα περισσότερα είδη κυνηγού και αντίστοιχα θυραμάτου έχουν προσαρμοστεί απέναντι στον νέο αντίπαλο. Έχει βρεθεί μία ισορροπία. Όπως είχα δει και πέρυσι, είχα ανακαλύψει υβρίδια μεταξύ του αφρικανικού μάντις και του ελληνικού. Οπότε τα δύο είδη πιθανότατα τα βρίσκουν σε έναν βαθμό και μπορούν να φτιάξουν νέα είδη. Οπότε εξέλιξη. Και τελειώνουμε και με τα μάντις και με τα ξενικά είδη. Δεν νομίζω έχω να πω κάτι άλλο στον τομέα ξενικά είδη που μπήκανε κατά τη θέλησή τους. Όπως είπα, αυτά τα ζώα δεν χρειάζεται να αντιμετωπιστούν σαν τέρατα, δεν φταίνε αυτά. Αν κάποια από αυτά τα ζώα είναι, ας πούμε, μεγαλώσιμα αποστηλαστικά, πρέπει να οργανωθούν κυνηγετικές ομάδες, εντός εισαγωγικών κυνηγετικές, να τα συλλάβουν και να τα πάνε στις γεννήτωρες χώρες τους για να απελευθερωθούν σε σημεία που ίσως το οικοσύστημα τα χρειάζεται, ή να ενταχθούν σε κάποιο πάρκο άγριας ζωής άμα δεν είναι απελευθερώσιμα για τον οποιοδήποτε ΑΒ λόγο.
και η θανάτωση είναι η τελευταία και πιο ακραία λύση, αν δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Και για την διάσωση εννοείται του ντόπιου οικοσυστήματος, ειδικά άμα είναι κάποιο μοναδικό οικοσύστημα όπως η Αυστραλία, ξαναλέω. Οπότε αυτό πάνω κάτω για τα ξενικά είδη που μπήκαν σε χώρες χωρίς να το θέλουν. Πάμε τώρα στην άλλη κατηγορία. Ξενικά είδη που μπήκανε σε οικοσυστήματα, φυσικά τα έφερε εκεί ο δρόμος τους. Π.χ. είχα ακούσει για ένα περιστατικό σε τροπικές άλασσες παλαιότερα, τώρα δεν ξέρω πώς αντιμετωπίζεται το θέμα ή αν έχει αντιμετωπιστεί, για τα λιονταρόψαρα, ένα είδος σαρκοφάγου ψαριού που μοιάζει πολύ, ας το πούμε, σε στυλ με την δικιά μας δράκαινα. Έχει δηλητηριώδεις αγκάθια και αυτά, με τη διαφορά ότι δεν συχνάζει στον πάτο της θάλασσας δίπλα σε πέτρες, αλλά κολυμπάει. Αυτό το πλάσμα μεταφέρθηκε φυσικά με ωκεάνια ρεύματα από τη μία περιοχή στην άλλη. Το πλάσμα βέβαια είχε κάνει μεγάλη καταστροφή στα ντόπια οικοσυστήματα και είχαν οργανωθεί μαζικές εξολοθρεύσεις με ψαροντουφεκάδες για την εξολόθρευση του εισβλητικού ζώου. Η αλήθεια είναι πως είναι το μόνο παράδειγμα που μου έχει πέσει στην αντίληψη προς το παρόν με ξενικό είδος που μπήκε φυσικά σε οικοσύστημα. Οπότε τέλος πάντων θα μιλήσουμε πάνω κάτω για τα λιονταρόψαρα ή οποιοδήποτε άλλο παράδειγμα υποθετικό μπορεί να κάνω εγώ. Τέλος πάντων, αυτά τα πλάσματα πήγανε φυσικά στο ξένο οικοσύστημα, δεν τα έφερε ο άνθρωπος, ή και στις δικές μας θάλασσες που έχει εμφανιστεί το λαγοκέφαλο, το οποίο είναι δηλητηριώδες σαν φαγητό, αλλά δεν έχω ακούσει άμα επηρεάζει κάπως ιδιαίτερα το δικό μας οικοσύστημα. Όπως και να έχει, αυτά τα ζώα έχουν έρθει φυσικά στις θάλασσες. Έχουν έρθει φυσικά στο ξένο οικοσύστημα. Η αντιμετώπιση τους και η εξολόθρευσή τους είναι σωστή ή όχι? Προσωπικά για μένα δεν είναι σωστή η εξολόθρευσή τους. Τώρα θα πει κάποιος, μα μόλις πριν είπες ότι κάνουν σοβαρές ζημιές στα ντόπια οικοσυστήματα. Ναι, κάνουν σοβαρές ζημιές στα ντόπια οικοσυστήματα, αλλά μην ξεχνάμε πως ήρθαν φυσικά. Οπότε αυτό πάνω κάτω ήταν δουλειά της φύσης. Γιατί να επέμβουμε στη φύση? Άμα υπήρχε λόγος που αυτά τα ζώα έπρεπε να μεταναστεύσουν, γιατί οι άνθρωποι να τα εξολοθρεύουν? Άμα είναι κάτι δουλειά της φύσης, κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να το επηρεάζουμε. Ναι, αυτά τα ψάρια μπορεί όντως να δημιουργούσαν τραγικά προβλήματα σε ντόπιους πληθυσμούς τροπικών ψαριών. Όμως και πάλι, από τη στιγμή που έγινε με τη θέληση της φύσης αυτό, είτε από ατύχημα, άμα κάποιο δυνατό ρεύμα τα πήγε εκεί, αλλά δεν νομίζω να πήγαιναν τόνο ψάρια το ρεύμα, όπως και να έχει, από τη στιγμή που πήγαν φυσικά εκεί, κατά τη γνώμη μου, σε φυσικές μεταναστευτικές συμπεριφορές ζώων, πρέπει να αφήνουμε τη φύση να δραμώνει της. Εφόσον φυσικά κατέληξαν εκεί τα ζώα, φυσικά πρέπει και να αντιμετωπιστεί το θέμα. Μπορεί κάτι να κάνουν, να κάνουν ζημιά όλο στο οικοσύστημα, να εξαφανιστούν κάποια είδη, αλλά κάθε φορά που εξαφανίζεται κάτι, εμφανίζεται κάτι νέο. Η εξέλιξη δεν πρόκειται να σταματήσει όσο υπάρχουν ζωντανοί οργανισμοί. Τα ψάρια που δεν μπορούσαν να προσαρμοστούν στην απειλή των λιονταρόψαρων θα εξαφανιστούν. Όμως, αυτά που δεν θα εξαφανιστούν και θα μάθουν να αντιμετωπίζουν τον εχθρό θα εξελιχθούν. Και με τις γενναίες θα εξελιχθούν σε ένα νέο είδος ψαριού, πιο σβέλτο και πιο έξυπνο στις απειλές αυτές. Οπότε στην ουσία θα δημιουργηθεί ένα νέο οικοσύστημα. Γιατί τα ψάρια που θα μάθουν τα λιονταρόψαρα θα εξελιχθούν σε κάτι άλλο. Τα ψάρια που γνωρίζανε τα άλλα ψάρια θα τα δουν σαν εξελιγμένες μορφές και αντίστοιχα θα προσαρμοστούν άμα είχαν και αυτά σχέση κυνηγού και θυμαράματος. Και πάει λέγοντας. Οπότε πιστεύω πως αν κάτι γίνει φυσικά πρέπει να το αφήσουμε. Γιατί αφού φυσικά ξεκινάει, φυσικά και θα τελειώσει. Μπορεί φαινομενικά να είναι άσχημο το γεγονός, να έχει άσχημη εικόνα με την εξαφάνιση ειδών, όμως μετά από λίγες γενναίες θα παρατηρηθεί ότι αυξάνονται ξανά οι αριθμοί των ζώων. Μπορεί βέβαια σε μια νέα μορφή ζωής, αλλά και πάλι στην ουσία μια νέα μορφή ζωής, άμα δημιουργηθεί προκειμένου να αντικαταστήσει μια παλαιά, σημαίνει ότι στην ουσία παίρνει τον ίδιο ρόλο που είχε. Οπότε πρακτικώς είναι σαν να μην χάθηκε ποτέ το παλιό είδος, άμα εξελιχθεί κάτι το οποίο έχει ακριβώς τις ίδιες λειτουργίες. Απλώς είναι πιο σβέλτο για να αντιμετωπίζει τους νέους κυνηγούς. Οπότε η δεύτερη κατηγορία εισβλητικών ζώων, αυτά που έρχονται φυσικά σε ένα οικοσύστημα, για μένα δεν είναι πλάσματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν από τον άνθρωπο και να αντιμετωπιστούν γενικά. Για μένα πρέπει να αφήσουμε τη φύση
να δράσει. Και η φύση βρίσκει το δρόμο της. Δεν είναι κάτι προβληματικό. Δεν χρειάζεται τους ανθρώπους για να την τακτοποιήσουν. Ό,τι είναι θα γίνει. Άμα είναι να χαθεί κάτι, θα χαθεί. Άμα γίνει φυσικά στην τελική, δεν υπάρχει πρόβλημα. Η φύση πολύ απλά μπορεί να μην ήθελε πλέον αυτό το είδος ή να θέλει να δημιουργήσει νέα πλάσματα. Και για να δημιουργηθούν νέα πλάσματα, πρέπει να δοκιμαστούν τα παλαιότερα πλάσματα. Και μέσα σε αυτά που θα δοκιμαστούν, εννοείται πως κάποια θα χάσουν το παιχνίδι και θα εξαφανιστούν. Δεν είναι κάτι αφύσικο, δεν είναι κάτι κακό να εξαφανιστεί ένα είδος ζωής υπό φυσικά αίτια. Είναι 100% φυσικό. Αυτό γίνεται εκατομμύρια χρόνια. Εκατομμύρια χρόνια εξαφανίζονται ήδη, αλλά εμφανίζονται τα διπλάσια νέα είδη. Αν δεν υπήρχε αυτή η εξαφάνιση, παύλα εμφάνιση νέων ειδών, δεν θα υπήρχαμε τώρα εμείς και πολλά άλλα είδη, θα είχαμε μείνει στάσιμοι. Οπότε για μένα, όταν κάτι γίνεται υπό διαταγή της φύσεως, δεν χρειάζεται να το αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι δεν είναι η φύση. Οι άνθρωποι είναι κάποιες μαϊμούδες που ίσως το έχουν πάρει πάνω τους ότι μπορούν να κάνουν τα πάντα. Αλλά δεν μπορούν να τα κάνουν όλα. Άμα η φύση αποφασίσει ότι θέλει ένα είδος να μπει σε ένα νέο οικοσύστημα, να μπει και να κάνει ό,τι θέλει. Και τα ζώα θα εξελιχθούν αντίστοιχα. Εννοείται, όπως είπα, θα εξαφανιστούν ταυτόχρονα κάποια ζώα, γιατί όταν υπάρχει διαδικασία εξέλιξης, υπάρχει ταυτόχρονα δυστυχώς ή ευτυχώς και εξαφάνιση μερικών αδύναμων οργανισμών, όπου δεν μπορούν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, στα νέα δεδομένα. Αλλά, όπως είπα, έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι η φύση δισεκατομμύρια χρόνια τώρα. Ζώα έρχονται και φεύγουν. Άμα όμως είναι υπό φυσικές συνθήκες αυτό το πηγενέλα των ζώων, για μένα δεν υπάρχει πρόβλημα. Άμα η φύση θέλει να διώξει και ταυτόχρονα να εμφανίσει κάτι νέο, ξέρει γιατί το κάνει. Υπάρχει κάποιος λόγος που γίνεται αυτό. Για όλα υπάρχει λόγος. Οπότε υπήρχε λόγος που τα λιονταρόψαρα πήγαν στις θάλασσες. Υπάρχει λόγος που τα λαγοκέφαλα ήρθαν στις δικές μας θάλασσες. Δεν είναι πλάσματα τα οποία πρέπει να εξολοθρευτούν μαζικά. Είναι πλάσματα που η φύση έστειλε στα νέα οικοσυστήματα. Είναι εξέλιξη αυτό. Δεν είναι κάποια εισβολή τεράτων που θέλει να καταστρέψει το οικοσύστημα το δικό μας ή οποιοδήποτε άλλο. Είναι πλάσματα τα οποία έχουν έρθει φυσικά εδώ πέρα προκειμένου να φτιάξουν κάτι νέο πιθανότατα. Οπότε αυτό πάνω κάτω το βίντεο φιλοσοφίας για τα ξενικά είδη. Αν κάποια είδη έχουν έρθει κατά τη θέλησή τους, η καλύτερη λύση είναι να μαζευτούν και να επιστρέφουν στα οικοσυστήματά τους ή σε κέντρα φιλοξένησης, αν δεν είναι απελευθερώσιμα, όπως είπα. Και όσον αφορά για τα ξενικά είδη που έχουν έρθει φυσικότατα σε νέα οικοσυστήματα, τα αφήνουμε ήσυχα και αφήνουμε τη φύση και την εξέλιξη να δράσει, όπως ξέρει εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια, και η λύση θα βρεθεί, δεν θα γίνει τίποτε το κακό. Και αυτό είναι το μαγικό βίντεο και ελπίζω να σας άρεσε.